Αλλάζουμε θέμα, μπαίνουμε σε διαφορετικό κλίμα. Πασχαλινό τραπέζι διοργανώνεται, πασχαλινό παζάρι διοργανώνεται από την ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. Ενώνουν δυνάμεις κατά κάποιο τρόπο εκεί οι άνθρωποι, προκειμένου να φτιάξουν τις ομορφότερες κατά κάποιο τρόπο πασχαλινές λαμπάδες. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Βούλα Ορφανουδάκη. Είναι πρόεδρος της τοπικής δικού σας επιτροπής ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. Κυρία Ορφανουδάκη, καλή μεγάλη εβδομάδα και να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και να έχουμε ένα καλό Πάσχα, όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και πιο υγιές. Έχει ξεκινήσει το πασχαλινό παζάρι, σωστά? Βεβαίως, τώρα από τις 17 του μηνός, Απρίλη, έχουμε ανοίξει το Απρίλη, έχουμε ξεκινήσει με την... με το παζάρι, το πασχαλινό μας παζάρι. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Παρόλες τις δυσκολίες, συνεχίζουν να μας στηρίζουν και να μας δείχνουν την αγάπη τους, εμάς και τα παιδιά που την έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Οι λαμπάδες εξαντλούνται κάθε μέρα και χρειαζόμαστε και οι εθελοντές μας δεν προλαβαίνουν να κάνουν καινούργιες. Και εκτός των λαμπάδων υπάρχουν και άλλες δημιουργίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο, δηλαδή δεν το περιμέναμε, τέτοια ανταπόκριση δεν την περιμέναμε, δεδομένων των συνθήκων που διανύσαμε το προηγούμενο διάστημα και των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις οικογένειες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα αγάπη μεταξύ μας και υπάρχει ακόμα και το έντονο το αίσθημα της αλληλοστήριξης και της στήριξης του ατόμου, τέλος πάντων, που μας έχει περισσότερο, που έχει λίγο περισσότερο ανάγκη. Άλλωστε από το μότο σας είναι επιλέξτε δώρα αγάπης, προσφέρετε ακριβώς βήματα ζωής. Ακριβώς. Αυτό ανταποκρίνεται δηλαδή πλήρως στο μότο αυτής της, του πασχαλινού παζαριού μας. Θα είμαστε εκεί ακόμα μέχρι και την Μεγάλη Παρασκευή, ώρες καταστημάτων. Είμαστε στην Νικολάου Πλαστήρα, δίπλα από το χρυσοχοείο του κυρίου Κυριακάκη, ο οποίος και αυτός μας στηρίζει διαχρονικά όλο το διάστημα και μας προσφέρει και τώρα σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα, για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Προσκαλούμε όποιον θέλει και όποιον έχει ακόμα ανάγκη από τέτοια πασχαλινά δώρα και θέλει να, με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει και λίγο τα παιδάκια μας, τα οποία είναι παιδιά ειδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, να έρθει. Αυτά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και συγχαρητήρια για για τη δράση, την πρωτοβουλία σας και την ενέργειά σας. Να είστε καλά κι εσείς. Σας εύχομαι σε όλο τον κόσμο να περάσει ένα καλό και υγιές Πάσχα και με το καλό να απελευθερωθούμε όλοι και να γυρίσουμε πάλι στην παλιά μας τη ζωή, που ίσως να είναι και ελπίζω να είναι και λίγο καλύτερη από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά.